Φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλή εβδομάδα σε όλου. Με μια νέα εβδομάδα, η οποία έχει την διάθεση να μα δείξει το πρώτο καλοκαιρινό πρόσωπο για την φετινή, φετινή θερινή περίοδο. Με την θερμοκρασία να έχει προοπτική σημαντική ανόδου από αύριο κιόλα, όπου θα δείξουν τα θερμόμετρα τιμέ ακόμα και πάνω από του 30 βαθμού Κελσίου. παρόλα αυτά, σε καμία των περιπτώσεων δεν φαίνεται κάποια ακρότητα στι μέγιστε τιμέ θερμοκρασίας που αναμένονται στην Δυτική Μακεδονία. Όμως θα τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα με τη σειρά και θα τα δούμε αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με κάτι πιο δροσερό. Νωρίς το πρωί είχαμε αρκετά χαμηλές τιμές θερμοκρασίας. Βλέπετε ότι οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί είχαν 9,1 βαθμοί Κελσίου. Κατέγραψαν οι σταθμοί σε Πτολεμαϊδα και γρεβενά στου 10,7 βαθμού η Φλόρινα, στου 12,4 η Καστοριά και στου 12,7 βαθμού Κελσίου νωρί το πρωί στην ΖΕΠ στην Κοζάνη. Αυτή ήταν η δροσερή πρωινή α, κατάσταση που επικρατούσε. Πάμε όμω να δούμε την θερμότερη προπτική που αναμένεται. Αύριο λοιπόν στην Δυτική Μακεδονία αναμένεται ένας όμορφος καιρός. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους λοιπόν θα έχει να κάνει με ηλιοφάνεια καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. γενικά α, ασθενείς άνεμοι βόρει βόρειο-βόρειο-δυτικοί, ίσως πρόσκαιρα να έχουν κάποια μέτρια ένταση. Νωρί το πρωί η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στου 12 με 14 βαθμού Κελσίου στα παιδινά τμήματα. Ακόμα ένα σχετικά ήπιο θερμοκρασιακά βράδυ αναμένεται δίνοντας ανάσες α, τουλάχιστον α, σε ό,τι αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Α, το μεσημέρι της Τρίτης η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς και θα δείξουν τα θερμόμετρα 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Συγχωρέστε μας για το λάθος σε ό,τι αφορά την μέγιστη τιμή θερμοκρασίας στην περιοχή της Κοζάνης. Δεν θα είναι 22 αλλά θα είναι κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε όμως στην Τετάρτη. Το ενδιαφέρον μας εντοπίζεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον στην Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Τετάρτη λοιπόν ο καιρό θα είναι αρκετά καλός. Αργά το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα σε ορεινέ περιοχές της Φλόρινας αλλά και σε τμήματα ορεινά της Εορδέας δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες τοπικές μεμονωμένες μπόρες οι οποίες στα ορεινά ίσως να έχουν κένταση. Γενικά όμως η μέρα μας θα κυλήσει αρκετά καλή και ζεστή με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να φτάνει και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι βόρειοι που θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το σημαντικό όμως και εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι στο τι θα πρέπει να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Για ποιο λόγο, κυρίως σε ό,τι αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας, που αναμένεται τι μεσημβρινέ ώρε και δεν αποκλείεται να δείξουν τα θερμόμετρα 35 και 36 βαθμού Κελσίου σε συνδυασμό με έναν έθριο γενικά καιρό και μόνο το απόγευμα να βγάλει κάποιε νεφώσει. βλέπετε και η κονίδια με καταιγίδε. Φαίνεται πω θα αποσχολήσουν τα ορεινά του Βόρα, ίσω σε τμήματα τη Βεγορίτιδα και στα ορεινά του Βερμίου. Στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία δεν φαίνεται να έχουμε θέμα με καταιγίδε. Σημαντικό και εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι σε ό,τι αφορά του ανέμου, οι οποίοι θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν σημαντικά. Δώστε προσοχή, διότι οι ψηλέ τιμέ θερμοκρασία που θα δώσουν 35 με 36 βαθμού Κελσίου, ισχυρή άνεμοι σαφώ και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, συνθέτουν ένα κράμα παραμέτρων που ευνοούν την ανάπτυξη και επέκταση πυρκαγιών. Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Αποφύγετε να ανάβετε ε, φωτιές ε, τόσο την Τετάρτη αλλά κυρίως την Πέμπτη όπου οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Θα έχουμε ισχυρό δυτικό-βορειοδυτικό άνεμο στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλήσαμε για την άνοδο της θερμοκρασίας. Βλέπετε ότι θα πιάσουμε 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή όμως κάπως θα πάει να δροσίσει. Όμως σε γενικές γραμμές θα παραμείνει Καλοκαίρινο ο καιρό, ηλιοφάνεια, ένα βορειοδάκι χωρί σημαντική ένταση, η θερμοκρασία έω και 35 βαθμού Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, και κλείνουμε εδώ, φαίνεται πω ο ζεστό καιρό θα επιμείνει μετά την. Μικρή πτώση τη Παρασκευή, θα πάμε και πάλι κοντά στου 35 βαθμού Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, με προοπτική να παραμείνει ζεστό ο καιρό και τι επόμενε ημέρε από την Κυριακή και μετά. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, φαίνεται πω ο Ιούνιο θα μα δείξει το τελευταίο δεκαήμερο καλοκαιρινή καιρική διάθεση. Uh, κρατάμε ω υποσημείωση την ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, όπου θα συνδυαστούν υψηλέ τιμέ θερμοκρασία. Προσοχή, κίνδυνο ανάπτυξη και επέκταση πυρκαγιών. Αλλά επίση κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε στα επόμενα δελτία καιρού, κατά πόσον θα προκύψει κάποια σημαντική αστάθεια το απόγευμα και το βράδυ τη Πέμπτη, όπου σε αυτέ τι uh, περιπτώσει είναι ικανή να δώσει έντονα φαινόμενα. Για την ώρα δεν φαίνεται να αποσχολούν την Δυτική Μακεδονία. Αύριο και πάλι μαζί, θερμέ ευχέ σε όλου. Για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.